σου είναι το AI. Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε? Τι έχουμε σήμερα? Game Boy στον Spectrum. Προπονήθηκα αρκετά στην Amiga, ναι, σε εξομοίωση Spectrum. Αλλά θα το παίξω στο λάπτον. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Γιατί έχουμε το Dot Matrix οθονάκι του Game Boy στο Spectrum? Είναι emulator? Για οι τομάτιδες θα γνωρίσατε το παιχνίδι. Υπάρχει στο Game Boy, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικό. Έχει το look λοιπόν του Game Boy και δεν είναι emulator, μιας και το παιχνίδι είπαμε είναι τελείως διαφορετικό. Το Δεκέμβρη του 89 το κυκλοφόρησε για Game Boy Sunsoft. Επίσης για το NES και για το Turbo Graphics ή Turbo Graphics. Τα τρία παιχνίδια μεταξύ τους δεν έχουν καμία σχέση, μα καμία σχέση. Δεν είναι ports το ένα στο άλλο, είναι ο ίδιος τίτλος, αλλά τρία διαφορετικά παιχνίδια. Και τώρα, εδώ και λίγα χρόνια, έχουμε και το τέταρτο στο Spectrum. Είναι λοιπόν ένας φόρος τιμής για το παιχνίδι. Ίσως είναι γραμμένο σε AGD, μπορεί να είναι σε AGD αυτό. Ο χειρισμός του δεν είναι τόσο καλός. Δεν αποκρίνεται τόσο. Το collision είναι ανεκτό. Το gameplay όμως σκίζει. Παρόλα τα προβλήματά του, σκίζει. Όπως και κάποια παιχνιδάκια που τερμάτισα στον DOS τελευταία πενταετία. Μπράβο. Ναι. Αχ. Πάμε. Κάποια παιχνίδια λοιπόν που τερμάτισα στον DOS και αυτά από collision detection και χειρισμό, ό,τι να είναι. Είχε διαθέσιμους κύκλους CPU, πήγαινε πιο γρήγορα. Δεν είχε, πήγαινε πιο αργά. Αλλά το έκανε αυτό έτσι, ώστε να χάσεις. Το collision detection ήταν κάτι blocks μεγαλύτερο από ό,τι θα έπρεπε. Η CPU από ό,τι ήθελε έκανε register τα hit. Ξέρετε τώρα, σε DOS παιχνίδια, παλιά με CGA, καταλαβαίνετε όσοι έχετε παίξει. Το μηχάνημα δεν ήταν σχεδιασμένο για παιχνίδια, όπως δεν είναι και ο Spectrum σχεδιασμένος για παιχνίδια. Ο συγχωρεμένος ο θείος τα έπαιρνε στο κρανίο. Προόριζε αυτά τα μηχανάκια ως επαγγελματικά. Κάποια από αυτά. Μέγα λάθος. Όμως εμείς το αγαπήσαμε έτσι όπως είναι. Εγώ τουλάχιστον, μπράβο. Μεγαλύτερος δεν είχα τότε Spectrum. Μια φορά είχα δει, ξενέρωσα. Είχα Amstrad, αλλά όταν ήρθε στα χέρια μου ο Spectrum, όπα λέω εδώ είμαστε, παιχνιδάρες. Και αν κάποιος ξέρει να το προγραμματίζει σωστά, όπως όλα τα μηχανήματα,
ξέρει πώς να χειριστεί το color class, το attribute class. Το κάναμε αυτό σε κάποιο computer facts επεισόδιο. Κάνει θαύματα. Θα μου πεις τώρα, αυτό σ' αρέσει? Φυσικά. Έχει μικρά sprites. Μου αρέσει όταν είναι τα sprites μικρά, γιατί έχω χώρο στις χαμηλές αναλύσεις. Έχω real estate, yeah. Και μπορώ να το ευχαριστηθώ το παιχνίδι. Τα μεγάλα sprites, άντε αν βγει ένας κακός και πεις τεράστιο, εκεί αξίζουν. Όταν έχεις τώρα κάτι sprites, να πούμε, σαν το Sword of Shodan, Shodan πως το λένε, μια ιδέα, δεν χωράς να παίξεις. Εκτός και αν είναι Street Fighter. Εδώ λοιπόν εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τα γραφικά, γιατί είναι καθαρά, δεν έχει backgrounds να με ζαλίζουν με dithering και color class από πάνω. Και στον Amstrad υπήρχαν τέτοια backgrounds που με ζαλίζαν, έτσι βάζανε εκεί όλα τα χρώματα που είχε. Μπράβο. Και έπαιρνα τον μπαστούνι και τα ακορντεόν. Κάτσε εδώ λίγο γιατί είναι τρίκι. Κταρώνει. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η μινιμαλιστική φύση των παιχνιδιών σε τέτοια μηχανήματα είναι απαραίτητη. Δεν έχει background, είναι φτωχό πίσω. Μια χαρά είναι. Πες μέσα! Το παιχνίδι είναι δωρεάν. 128 key λέει. Εγώ στην Amiga που το δοκίμασα το έτρεξα 48. Δεν είχε μουσική, αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Έπαιζε. Τέλεια. Μπράβο μαλάκα. Πλουπ. Τη βγάλαμε έξω. Μας καμαρώνουν. Έτσι εδώ τώρα να δούμε. Και αυτή η πίστα, αμάν, είναι πανέμορφη. Εδώ τα match oil από πάνω, οι πολυέλαιοι, ορισμένοι πέφτουν, αλλά μπορείς να τους χτυπήσεις ή να κάνεις έτσι ένα γρήγορο και να αποφύγεις. Μα δεν είναι θαυμάσιο, δεν είναι πανέμορφο. Μόνο εγώ το βλέπω. Θα το ήθελα στον Amstrad. Και έτσι όπως είναι, δε, χωρίς χρώματα. Οπότε τώρα εδώ αυτοί πέφτουν νομίζω. Για να δούμε. Οπ! Με το fire βαράς, με το πάνω πηδάς. Αλλά αν κάνεις πάνω και ξανά πάνω, βγάζει την πέρτα. Βγάζει έξω και ορείται. Να δούμε τώρα. Μπράβο ρε μητσάρα. Έπαιζα στο Discord εκεί και χαζεύαμε με τα παιδιά. Μου σπάσε τα νεύρα στην αρχή το παιχνίδι. Μέχρι να μάθω τις παγίδες και ορισμένα patterns όπως της νυχτερίδας. Και εδώ πέφτουν αυτά, ε. Μάλλον θα τον πιούμε εδώ. Όχι, δεν πέφτει. Μα ο μεσαίος πέφτει. Ο άκρης. Όχι. Ωραία. Ωραία. Φανταστείτε ένα Σαϊνόμπι. Μπράβο. Τέτοια sprites. Ωραίο θα ήταν. Ωραίος. Τον βρήκα τον πολυέλαιο. Ω!
boosted το καβούρι. Μπράβο. Ρε το boost δεν έκανε reset το position. Το ξεχνάω αυτό. Και εδώ έχει τρύπα. Πας απευθείας κάτω. Δεν έχω πέσει ποτέ αλλά φαίνεται. Άντε πάλι. Αυτές τις μέρες λοιπόν στο Discord στριμάνουν τα παιδιά και χορταίνουμε παιχνίδια. Χαζεύουμε ένα στον άλλον. Κάποια στιγμή παίξαμε και μάμε τριπλό με τον αρχαίο σερβερ του Καϊλέρα. Πάει και αυτή. Τώρα αρχίζει το τσιμπούκι. Η υπτάμενη. Το προηγούμενο ήταν απόσταση, πρέπει να διανύσω μια συγκεκριμένη απόσταση. Αυτό πρέπει να φάω 30 νομίζω, πως είχε στην αρχή. Τώρα λέει 27. Ωραία, 26, πάμε. Παίζαμε λοιπόν online MAME με μια αρχαία έκδοση του MAME 2003 και τον Καϊλέρα server. Αρκετά buggy. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο σύγχρονο και καλύτερο. Άλλη μια φορά δοκίμασα με τον Κας και παίξαμε με το σε Raspberry Pi, το οποίο υποστηρίζει σχεδόν σε όλους τους emulators online. Ναι, αμέ, μπράβο. Έχει μέσα το RetroPie, τρέχει το frontend αυτό, από πίσω τρέχει άλλο frontend το οποίο είναι το κλασικό. Πώς το λένε, αυτό που έχει το PlayStation, το μενού PlayStation 3 και PSP. RetroArch, λοιπόν. Αυτό τώρα εδώ το κόλπο είναι να μπει στην ευθεία να χτυπάς το jet και να παίρνεις και τους... Μπράβο, και τους enemies, ωραία. Για κάτσε. Ωραία. 6. Ένα. Μπράβο μου. Έλεγα, τι έλεγα. Α ναι, το RetroArch λοιπόν που τρέχει πίσω από το RetroPie υποστηρίζει online και παίξαμε, τι είχαμε παίξει δεν θυμάμαι. Κάτι είχαμε παίξει, τέλος πάντων. Όμως δεν έχουν όλοι οι φίλοι Raspberry ούτε Linux για να στήσουν RetroPie και θυμήθηκα ότι πριν πολλά χρόνια ο νυχτοκρόλης έκανα αυτή τη μέθοδο. Με το Καϊλέρα έπαιζα Win UAE πριν βγει το Amiga Live του Γιάννη και μάμε έτσι με φίλους πότε. Εδώ τώρα θέλει πολύ προσοχή, γιατί θα γίνει Rick Dangerous πάλι. Νάτος, τον ήπια. Ωραία. 4 χτυπήματα ακόμα, 5 ζωές. Όχι, στήχει κι άλλο, νομίζω ότι ήμασταν στην τελική ευθεία. Σας αρέσει το πουλάκι μου που κελαϊδάει. Είναι χαρούμενο. Δεν κρατάω πουλάκια στο κλειδί, δεν μου αρέσει. Αυτό το βρήκαμε μωρό. Μωρό τελείως ρε. Και το κάναμε πουλί. Ελπίζω να τα καταφέρει. Έχει μεγαλώσει, θα το κρατήσουμε μια εβδομάδα ακόμα το πουλί και θα το αμολύσω. Εάν φύγει, όπως είχε φύγει το σπουργίτι. Καλός. Αν είναι μαλάκας και κάτσει, τι να κάνω. Δεν θα τον πετάξω έξω. Κρατήσω. Πρέπει να βρούμε το timing τώρα. Πιάστηκα. Πάμε. Ου.
Ωραία γραφικά, Castlevania στυλ. Εδώ. Είναι και ο χειρισμός που δεν βοηθάει ρε παιδάκι μου. Έχει, εκτός ότι έχει ελαστικότητα, ή ρίχνει και δύο σφαίρες μόνο, δεν μπορείς να ρίξεις παραπάνω αυτά, πώς τα λένε αυτά. Batarangs, πώς τα λένε, δεν θυμάμαι. Batarangs, κάτι. Εγκεφαλικό. Εγκεφαλιακό που λένε εδώ χάμω. Λοιπόν, τώρα. Εδώ. Βγαίνει και εδώ κοτρώνει. Ναι, βγαίνει, από ό,τι θυμάμαι. Πάμε τώρα να εναρμονιστούμε με τον Z80. Τον πούλο. Πάρε που στη παιχταρά. Και θα το κολλήσουν εδώ. Πέρασε από το κεφάλι, άρα το κολλήσουν κάπου στο κέντρο. Εδώ. Εδώ. Στην καρκάλα. Και πάμε στο τελικό boss. Ναι, έχει boss. Το AI δεν λέει κάτι, αλλά είναι boss. Είναι Game Boy boss, πώς να το κάνεις. Καρούμπα. Και μετά γυρίζει στην πραγματική του δουλειά, λόγω της όψης του, που είναι ο καρνάβαλος. Νάτος. Νάτος. Και ξανά βγάζει τα ποδάρια. Μπράβο. Έχω φάει 2-3 χτυπήματα. Είμαι με 2 τώρα. Άμα χάσουμε, απ' την αρχή η πίστα. Ναι. Γι' αυτό νευρίαζα όταν έπαιζα. Βγάλε με ρε μαλάκα από εδώ. Έχασα, εντάξει, βγάλε με από εδώ. Αυτό που ξαναρχίζει η πίστα απ' την αρχή μου τη σπάει. Τουλάχιστον είναι ένα checkpoint. Κάπου. Παπάρια. Πάρτα. Αυτό λοιπόν ήταν το Bad Boy για τον Spectrum. Ελπίζω να σας άρεσε. Να το κατεβάσετε, είναι δωρεάν. 48K και 128 εκεί. Έφυγα.